Kalimera, Kalispera, Kalinichta, Uso, Sirtaki, Tologarismo, Paracalo. Wer kennt sie nicht, diese wunderbaren Ausdrücke, die uns begegnen, wenn wir in ein griechisches Restaurant kommen oder in Griechenland Urlaub machen. Aber möchtest du nicht auch endlich ein bisschen mehr erzählen können, als einfach nur das, was beim Griechen auf der Serviette draufsteht? Dieser Podcast ist deine Lösung. Dieser Podcast bringt dich in 600 Folgen von dem Niveau 0 bis zu C2. Du entscheidest, wie lange du dabei bleibst und was du in welcher Intention lernen möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß. Mein Name ist Sven Frank und hier ist die heutige Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieser Podcast-Reihe Speed Learning Griechisch, der Podcast, der dich dazu bringt, Griechisch zu lernen. In der letzten Woche haben wir die Frage gestellt, was ist das? Heute nehmen wir dieselben Symbole, fragen, ist das ein? Und bejahen im ersten Fall und im zweiten verneinen wir. Die Übung werde ich kurz demonstrieren und anschließend hast du die Möglichkeit, diese Übung auch wieder alleine zu machen. Gut, bist du bereit? Dann lass uns starten. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομα μου είναι Μανώλης. Με λένε Sven. Πώς σε λένε? Με λένε Sven. Χάρηκα. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Πώς είσαι? Όλα καλά. Είμαι μια καλά. Και εγώ είμαι μια χαρά. Ευχαριστώ. Σήμερα θα μάθετε πώς να κάνετε ερωτήσεις και να τις απαντάτε με ναι ή όχι. Ναι. Θα σας κάνω ερωτήσεις και θα απαντήσετε με ναι ή όχι σε μία πλήρη πρόταση. Εντάξει. Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Αυτή είναι μία μπάλα. Ναι, είναι μία μπάλα. Ναι, αυτή είναι μία μπάλα. Αυτό είναι μπαλόνι. Όχι, αυτό δεν είναι μπαλόνι. Όχι, αυτό δεν είναι μπαλόνι. Αυτό είναι... Αυτή είναι μία μπάλα. Αχα. Τώρα παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις. Εντάξει. Θα σας δώσω ένα λεπτό για να το κάνετε αυτό. Τότε θα ακούσετε τη σωστή απάντηση. Αυτό είναι κακάο. Ναι, είναι κακάο. Ναι, αυτό είναι κακάο. Αυτός είναι καφές. Ναι, αυτό δεν είναι καφές. Αυτό κακάο. Όχι, αυτός δεν είναι καφές. Αυτό είναι κακάο. Αυτή είναι μια ταμιακή μηχανή. Ναι, είναι μηχανή. Ναι, αυτή είναι μια ταμιακή μηχανή. Αυτό είναι σοκολάτα. Όχι. Αυτή δεν είναι σοκολάτα. Είναι... Όχι, δεν είναι σοκολάτα. Αυτή είναι μια ταμιακή μηχανή. Αυτό είναι μπλουζάκι. Ναι, αυτό είναι μπλουζάκι. Ναι, αυτό είναι ένα μπλουζάκι. Αυτές είναι πιτζάμες. Όχι, αυτή είναι δεν πιτζάμες. Είναι Όχι, μπλουζάκι. Αυτές δεν είναι πιτζάμες. Αυτό είναι ένα μπλουζάκι. Αυτή είναι μια οικογένεια. Ναι, αυτό είναι μια οικογένεια. Ναι, αυτή είναι μια οικογένεια. Αυτό είναι έντομο. Όχι, δεν είναι έντομο. Όχι, αυτό δεν είναι έντομο. Αυτή είναι μια οικογένεια. Αυτά είναι τα μαθηματικά. Ναι, είναι μαθηματικά. Ναι, αυτά είναι τα μαθηματικά. Είναι αυτό φάρμακο. Δεν είναι φάρμακο, όχι, δεν είναι. Όχι, αυτό δεν είναι φάρμακο. Αυτά είναι τα μαθηματικά. Αυτός είναι κινητήρας. Ναι, είναι θενεκέρα. Ναι, αυτό είναι ένα μοτέρ. Αυτό είναι μια ομάδα. Όχι, δεν είναι μια ομάδα. Όχι, αυτό δεν είναι ομάδα. Αυτός είναι ένας κινητήρας. Αυτό είναι ταινία. Ναι, αυτό είναι ταινία. Ναι, αυτή είναι μια ταινία. Αυτό είναι ραδιόφωνο. Όχι, είναι, δεν είναι ραδιόφωνο. Όχι, αυτό δεν είναι ραδιόφωνο. Αυτό είναι μία ταινία. Αυτός είναι ελέφαντας. Ναι, είναι ελέφαντας. Ναι, αυτός είναι ελέφαντας. Είναι σαλάτα αυτή. Όχι, δεν είναι σαλάτα. Όχι, δεν είναι σαλάτα. Αυτός είναι ένας ελέφαντας. Αυτή είναι μία σούπα. Ναι, είναι σούπα. Ναι, αυτή είναι μία σούπα. Αυτή είναι η αστυνομία. Όχι, δεν είναι μια αστυνομία. Όχι, είναι δεν είναι η αστυνομία. Είναι σούπα. Αυτό είναι σούπα. Κάνατε σπουδαία δουλειά. Τώρα κάντε ένα διάλειμμα περίπου 20 λεπτών και μετά ξαναδείτε το βίντεο.
Επαναλάβετε αυτή την άσκηση μέχρι να μην χρειάζεται πλέον να σκέφτεστε τις απαντήσεις. Στη συνέχεια, κάντε ένα διάλειμμα για μία μέρα και αν μπορείτε ακόμα να το κάνετε, δοκιμάστε ξανά μετά από μία εβδομάδα. Τώρα μπορείτε ήδη να απαντάτε σε ερωτήσεις με ναι και όχι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Adieu. Also, was jetzt noch gesagt hat ist, wiederhole diese Folge, spricht natürlich von dem Video, aber hier geht es die Audiospur im Podcast, solange bis du, ohne darüber nachzudenken, auf die Fragen antworten kannst. Du hast gemerkt, dass für mich dieses Tempo, ich spreche noch kein Griechisch, ich lerne genauso mit dir in Echtzeit Griechisch. Und für mich war das Tempo jetzt zu schnell während dieser Aufnahme. Ich wollte das jetzt aber nicht irgendwie künstlich in die Länge ziehen, weil ich möchte, dass du in dem Tempo diese Übung durchführen kannst. Also wenn es dir zu schnell geht, stoppe kurz, gib die Antwort. Aber das Ziel ist, in dem Tempo die Fragen zu beantworten. Jetzt bist du dran. Wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß. Γεια σας. Το όνομα μου είναι Μανώλης. Πώς σε λένε? Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Πώς είσαι? Και εγώ είμαι μια χαρά, ευχαριστώ. Σήμερα θα μάθετε πώς να κάνετε ερωτήσεις και να τις απαντάτε με ναι ή όχι. Θα σας κάνω ερωτήσεις και θα απαντήσετε με ναι ή όχι σε μια πλήρη πρόταση. Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Αυτή είναι μια μπάλα. Ναι, αυτή είναι μια μπάλα. Αυτό είναι μπαλόνι. Όχι, αυτό δεν είναι μπαλόνι. Αυτή είναι μια μπάλα. Τώρα παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις. Θα σας δώσω ένα λεπτό για να το κάνετε αυτό. Τότε θα ακούσετε τη σωστή απάντηση. Αυτό είναι κακάο. Ναι, αυτό είναι κακάο. Αυτός είναι καφές. Όχι, αυτός δεν είναι καφές. Αυτό είναι κακάο. Αυτή είναι μια ταμιακή μηχανή. Ναι, αυτή είναι μια ταμιακή μηχανή. Αυτό είναι σοκολάτα. Όχι, δεν είναι σοκολάτα. Αυτή είναι μια ταμιακή μηχανή. Αυτό είναι μπλουζάκι. Ναι, αυτό είναι ένα μπλουζάκι. Αυτές είναι πιτζάμες. Όχι, αυτές δεν είναι πιτζάμες. Αυτό είναι ένα μπλουζάκι. Αυτή είναι μια οικογένεια. Ναι, αυτή είναι μια οικογένεια. Αυτό είναι έντομο. Όχι, αυτό δεν είναι έντομο. Αυτή είναι μια οικογένεια. Αυτά είναι τα μαθηματικά. Ναι, αυτά είναι τα μαθηματικά. Είναι αυτό φάρμακο? Όχι, αυτό δεν είναι φάρμακο. Αυτά είναι τα μαθηματικά. Αυτός είναι κινητήρας. Ναι, αυτό είναι ένα μοτέρ. Αυτό είναι μια ομάδα. Όχι, αυτό δεν είναι ομάδα. Αυτός είναι ένας κινητήρας. Αυτό είναι ταινία. Ναι, αυτή είναι μια ταινία. Αυτό είναι ραδιόφωνο. Όχι, αυτό δεν είναι ραδιόφωνο. Αυτό είναι μια ταινία. Αυτός είναι ελέφαντας. Ναι, αυτός είναι ελέφαντας. Είναι σαλάτα αυτή. Όχι, δεν είναι σαλάτα. Αυτός είναι ένας ελέφαντας. Αυτή είναι μια σούπα. Ναι, αυτή είναι μια σούπα. Αυτή είναι η αστυνομία. Όχι, δεν είναι η αστυνομία. Αυτό είναι σούπα. Κάνατε σπουδαία δουλειά. Τώρα κάντε ένα διάλειμμα περίπου 20 λεπτών και μετά ξαναδείτε το βίντεο. Επαναλάβετε αυτή την άσκηση μέχρι να μην χρειάζεται πλέον να σκέφτεστε τις απαντήσεις. Στη συνέχεια, κάντε ένα διάλειμμα για μία μέρα και αν μπορείτε ακόμα να το κάνετε, δοκιμάστε ξανά μετά από μία εβδομάδα. Τώρα μπορείτε ήδη να απαντάτε σε ερωτήσεις με ναι και όχι. Συγχαρητήρια. Das war eine weitere Folge dieser Podcast-Reihe Speed Learning Griechisch.
der Podcast für alle, die Griechisch lernen wollen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und wenn du das Tempo erhöhen möchtest, schneller und effektiver Griechisch lernen möchtest, dann gibt es zwei Möglichkeiten für dich. Entweder du registrierst dich in der Speed Learning School für 15 Euro im Monat, monatlich kündbar, und hast sofort Zugang zu den bisher fertigen Avatar-Videos, auf denen dieser Podcast beruht. Oder aber du meldest dich bei mir unter info@sven-frank.com und wir besprechen, wie wir dir die griechische Sprache schneller und effektiver im Einzeltraining, entweder in Deutschland oder in Griechenland, vielleicht auf einem Boot, vielleicht mitten in Athen vor der Akropolis oder in Thessaloniki auf dem Markt oder wo auch immer, innerhalb von 3 bis 10 Tagen beibringen können. Melde dich jetzt, info@sven-frank.com. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin eine gute Zeit und adieu.